Τεράστια τιμή για μας και για την εταιρεία μας και για μένα προσωπικά να έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει τα έργα. Και μεγάλη χαρά γιατί επιτέλους καταφέραμε αυτά τα έργα όχι να εξαγγέλλονται, να πάρουν σάρκα και οστά. Και από χθες έχουμε ξεκινήσει στις 4 πόλεις πρώτα και πολύ σύντομα στις υπόλοιπες 2 τα έργα ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου. Βλέπω ότι ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εναντίον του φυσικά του διοξιδίου του άνθρακος. Και βλέπετε ότι όλα πάνε καλά και θα έχουμε πλέον, θα καταργείται ο λιγνίτης. Και φυσικά θα έχουμε ένα φθηνότερο καύσιμο. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα του φυσικού αερίου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι και η Καβάλα. Οπότε είναι λογικό να την εκπροσωπήσω και να παραβρίσκομαι στην συνάντηση εδώ, πέρα ότι ήταν και ο Πρωθυπουργός. Ένα πρόγραμμα που οφείλεται στον Χρήστο Δομέτιο, στον οποίο πάλεψε για αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα από εκεί και πέρα ακολούθησαν και άλλες περιφέρειες, ήταν οδηγός για άλλες περιφέρειες. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό, στην πόλη της Καβάλας παραδείγματος χάρη είναι να γίνουν 2.000 συνδέσεις. Δεν είναι πάρα πολλές, αλλά όμως είναι μία αρχή, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα αρχίσει να έρχεται το αέριο, θα υπάρχει και μελλοντική εξέλιξη των έργων. Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω θετικά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το σχέδιο αντικατάστασης του λιγνίτη με άλλες μορφές ενέργειας. Επιτέλους, η Ελλάδα αρχίζει και αποκτά ένα σύγχρονο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο σέβεται το περιβάλλον, σέβεται και τα οικονομικά του πολίτη. Λοιπόν, άρα ήταν μια πολύ σημαντική σήμερα εκδήλωση που έγινε εδώ στην Ξένθη. Ήταν πολύ σημαντικές οι ανακοινώσεις που έκανε και για την απολιγνητοποίηση της χώρας, η οποία συνεχίζεται με αποφασιστικότητα, και για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι καθαρές, που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Έφτασε στο σημείο να αναφερθεί και στον πρασίνισμα του φυσικού αερίου με την προσθήκη βιομεθανίου και άλλων τέλος πάντων τρόπων εφαρμογής μεθόδων της κυκλικής οικονομίας. Όσον αφορά την περιοχή τη δικιά μας, ειδικότερα της Ανατολικής Μακεδονίας, πρέπει να τονίσω την αποφασιστικότητα να αξιοποιηθεί η φυσική δεξαμενή στον Πρίνο, κυρίως για την αποθήκευση φυσικού αερίου ή σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή για διοξίδιο του άνθρακα, που στην ουσία θα απαλλάξει την χώρα μας από υπέρογκα πρόστιμα. Σε κάθε περίπτωση αυτή η αξιοποίηση θα προσφέρει θέσεις εργασίας στην περιοχή μας, ενώ η απολιγνητοποίηση και η αξιοποίηση του φυσικού αερίου θα προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Άρα για θέσεις εργασίας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει διαχρονικά οι κυβερνήσεις να τα αξιοποιήσουν, και οι σημερινοί και οι επόμενες είναι πράγματα τα οποία θα μετατρέψουν την περιφέρειά μας σε περιφέρεια με στρατηγική σημασία. Μια σημαντική μέρα για την περιφέρειά μας. Είναι μια μέρα που ξεκινάει μια καινούργια πορεία. Μια πορεία ανανέωσης, μια πορεία πράσινη, μια πορεία οικολογική και ταυτόχρονα μια πορεία η οποία θα βοηθήσει τους πολίτες της περιφέρειας και στην οικιακή τους οικονομία, αλλά βεβαίως και σε όλη την διαδικασία, είτε αυτή λέγεται εμπορική, είτε λέγεται βιομηχανική, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο. Είναι μια καινούργια προσπάθεια, μια προσπάθεια που παίρνει σάρκα και οστά. Ήταν ένα όνειρο το οποίο υπήρχε επί χρόνια και σήμερα βλέπετε είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα ξεκινάει. Εποφελία λοιπόν της περιφέρειας, γίνεται ένα κέντρο ενεργειακό, θα αρχίσει να παίζει ιδιαίτερο ρόλο σε όλο τον χάρτη, τον γεωγραφικό των Βαλκανίων και της Ευρώπης ταυτόχρονα, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε βάση σε αυτή την ημέρα και ελπίζω να είναι η απαρχή σύντομων έργων που θα καταλήξουν τελικώς στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι και το επιθυμητό για όλους εμάς. Άρα λοιπόν έπρεπε να είμαστε εδώ παρόντες, έπρεπε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και βεβαίως έπρεπε να ευχαριστήσουμε την προσπάθεια της διοίκησης με την παρουσία μας εδώ και του Περιφερειάρχη, γιατί φαίνεται ότι πραγματώνεται ένα όραμα πολλών πολλών ετών. Η περιφέρειά μας βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων αυτές τις ημέρες. Είναι ένα έργο που έχει μεγάλο αναπτυξιακό πρόσημο για τον τόπο μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι με προσπάθειες που γίνανε τα τελευταία 2 χρόνια από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, σε συνεργασία με την διοίκηση της ΔΕΔΑ και συγκεκριμένα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Μάριο Τσάκα, το έργο είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχει ήδη ξεκινήσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και τα δημόσια κτίρια να συνδεθούν
με το φυσικό αέριο, ένα έργο ενεργειακό που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για τον τόπο. Θα ελαφρύνει τις τσέπες, να το πω έτσι, των πολιτών της περιφέρειάς μας, αλλά και θα ρίξει τους ρήπους. Έχει και ενεργειακό πρόσημο αυτό το έργο, γιατί είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Νομίζω ότι πραγματικά είμαστε πρωταγωνιστές, όπως το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που τίμησε με την παρουσία του την έναρξη του έργου, αλλά όπως ακούσαμε και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, τον κύριο Τσάκα. Νομίζω αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όσους όλους κοπίασαν αυτό το διάστημα για να ξεκινήσει επιτέλους αυτό το έργο. Ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη γιορτή για την περιφέρειά μας, μια στόχευση της κυβέρνησης, η οποία βάζει στο προσκήνιο την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα έργο του Γιώργου Παυλίδη, σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Ενεργειακά πλέον η περιφέρειά μας, εκτός από χάπο ενεργειακός κόμβος, θα κατανεμηθεί σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιγγελματία, σε κάθε επιχείρηση και το φυσικό αέριο. Η φθηνή ενέργεια, φιλική προς το περιβάλλον, και μάλιστα δείχνει το δρόμο ότι πλέον η κυβέρνηση βαδίζει σε σωστούς άξονες και υπολογίζει τη δική μας περιφέρεια ως πρωτοπόρο. Όπως γνωρίζετε, το φυσικό αέριο είναι από τις μεγαλύτερες ανάγκες που είχαμε τόσα χρόνια και αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης του συνολικού δικτύου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Φυσικά η επιχειρηματικότητα έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για αυτό το έργο. Οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις μας θα μπορέσουν να πάρουν το καύσιμο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν μειώνοντας τα κόστη. Διότι το φυσικό αέριο, όπως γνωρίζετε, έχει τεράστια πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων στερεών καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Ήδη έχουν εγκατασταθεί οι ανάδοχοι του έργου. Όσο πιο γρήγορα κατασκευαστεί, τόσο καλύτερα για όλους. Και φυσικά το επιμελητήριο δράμας θα είναι εδώ πάντα για να βοηθά στην επιχειρηματικότητα και στην επίλυση τυχόν ζητημάτων που θα προκύψουν κατά τη φάση της υλοποίησης. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός σηματοδοτεί με την παρουσία του ακριβώς τη σημαντικότητα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αυτού του μεγάλου έργου. Και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι και οι επενδύσεις παράλληλα θα αυξηθούν, διότι αυτό το έργο είναι ακριβώς προσελκύει, θα έλεγα καλύτερα, τις επενδύσεις πιο εύκολα. Επομένως και στη Δράμα και στις άλλες πόλεις είναι μια χρυσή ευκαιρία να βάλουμε ένα σχεδιασμό ουσιαστικά για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, δείχνοντας φυσικά τη σημαντικότητα του έργου το οποίο θα εξελιχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι ήταν μια τεράστια μέρα η σημερινή. Ανακοινώθηκαν αυτά που περιμέναμε εδώ και αρκετούς μήνες. Πιστεύω ότι το έργο συνολικά της ΔΕΔΑ και του φυσικού αερίου, με τη συμμετοχή, την τεράστια συμμετοχή της περιφέρειας, με την σπουδαία αρρωγή της κυβέρνησής μας με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι αν μη τι άλλο είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο θα αλλάξει συνολικά την εικόνα της περιφέρειάς μας. Σε όλες τις εκφάνσεις, όχι μόνο τις ενεργειακές, τις οικονομικές, τις εκφάνσεις της απασχόλησης, της ανεργίας. Νομίζω ότι το φυσικό αέριο θα δώσει τεράστιες απαντήσεις και λύσεις σε όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά την περιφέρειά μας, η οποία για πολλά χρόνια ήταν μια περιφέρεια πέρασμα ενεργειακό και όχι σταθμός ενεργειακός. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι 70.000 συνδέσεις που αναμένεται να γίνουν μέσα στην επόμενη διετία, οι οποίες σε βάθος χρόνου, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας, θα φτάσουν τις 200.000 μέσα σε 10, 13, 14 χρόνια από τώρα, νομίζω ότι θα αλλάξουν μια και έξω την εικόνα της περιφέρειας μας, η οποία από ένας απλός παρατηρητής θα γίνει βασικός παίχτης στο ενεργειακό κομμάτι και στο κομμάτι φυσικά της πράσινης και αν θέλετε της πράσινης ανάπτυξης και της ενεργειακής πρωτοκαθεδρίας. Θα πάνε όλα καλά, είμαστε περιχαρείς και να ξέρετε και να είστε σίγουροι ότι σύντομα και καθ' όλη τη διάρκεια της διοίκησής μας θα ανακοινώνονται και άλλα τέτοια έργα και ο πρωταρχικός μας στόχος και μέλημα είναι αυτός. Ανάπτυξη, καταπολέμηση της ανεργίας, καταπολέμηση της φτώχειας και αναβάθμιση στον υπέρτατο βαθμό της περιφέρειας μας συνολικά. Να είστε όλοι καλά.